αν δεν μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Τι? Ακούς και στο όνομα Βασίλης. Στο ποιο? Στο όνομα Βασίλης. Στο όνομα Βασίλης. Γιατί με πες Βασίλη? Δεν άκουσα τίποτα. Είχα τα ακουστικά. Όχι. Μην πες Βασίλη. Όχι. Τότε Βασιλάκης Καΐλας. Είναι πολύ καλό, παραδέξτε το. Ήταν πάρα πολύ καλό. Να ξέρετε, σήμερα ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όλα αυτά μοιράζουμε. Τι πράγμα είναι. Καταρχάς, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Είναι η εκπομπή, η εκπομπή. Γιατί εγώ δεν λέω αυτό το. Θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και εκπομπή. Πιο ωραίο θα ήταν. Ακολουθεί η εκπομπή. Η εκπομπή, εκπομπή. Εκπομπή. Πώς είναι το πέναλτι του κύριου διευθυντή? Εμείς είμαστε εκπομπή. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά οκ. Δεν είναι, ρε παιδί μου, αλλά οκ. Εγώ λέω την εκπομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παρέα μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7.30. 7 και 27. 7 και μισή, γιατί εγώ με τυπική. Καλά, εσύ κάτσε με τις 7.30. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, να ξέρετε, φίλοι μου καλή, ότι σήμερα είναι πολύ κατάσταση, γιατί βγήκε πάλι θέμα για το αμάξι, το οποίο αμάξι αυτό είναι και το λεγόμενο ως Flintstone αμάξι, σε λίγο το παίρνεις με τα πόδια κανονικά. Όχι, σκυλί, εντάξει, μια χαρά είναι. Ναι, ναι, του έχει βγάλει 1.366 προβλήματα τόσο καιρό που τον ξέρω. Δεν είναι προβλήματα, σέρβις. Ναι, 1.366 προβλήματα. Άκουσε με λίγο, όταν κάνεις 60 χιλιόμετρα κάθε μέρα, είναι λογικό. Συνεχίζει ο Βασιλάκης, σε πολύ καλή κατάσταση. Μα δεν είναι Βασιλάκης, από την Περαία μέχρι το κέντρο και από το κέντρο μέχρι την Περαία. Να κατεβαίνεις με κάτι άλλο, Νίκο. Με τι κατεβαίνω? Να αφήνεις το αμάξι σου στο IKEA. Με Σινούκ. Να αφήνεις το αμάξι στο IKEA. Ναι, ναι. Που το κάνει πολλοί κόσμος που μένει προς τα εκεί. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Μην ξεχνάς μια πολύ βασική λεπτομέρεια, ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια έφευγα 12 ώρα από εδώ. Ωραία. Τώρα δεν φεύγεις 12, αυτό που κολλάει. Ναι, δεν μπορούσα να το κάνω. Τώρα μπορείς! Δεν θέλω. Άρα μη μου λες με βλακίες, δεν θέλεις. Ρε, δεν είναι ότι δεν έχουμε τα λεφτά. Μην κρινιάζεις, ρε. Εντάξει, Νίκο, ξέρουμε ότι έχεις πολλά λεφτά. Ναι, είναι και αυτό. Δεν ξέρουμε τι άλλο. Το θέμα είναι, ναι. Το θέμα είναι ότι όλο τρώμε κεφαλιές, δηλαδή δεν είναι κατάσταση. Ναι, αλλά έχεις λεφτά. Εντάξει, καλά, ναι, θα σε ακούσει κανένα, νομίζω ότι έχω τίποτα. Εφού εσύ το είπε, δεν είναι, αλλά έχουμε λεφτά. Έχουμε για να ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Εντάξει, δεν σου είπα τι έχω. Αν είχα λεφτά, θα είχα πάρει ένα καινούριο. Μην παραπονιέσαι. Δεν παραπονιέσαι. Τώρα είναι δυνατόν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σήμερα φύγανε μόνο, ναι. 150 ευρώ. Όχι 150, περίμενε. 130. Σοκ. Έτσι, στον αέρα. Σοκ. Το μπέλα μου. Τι έχουμε να δώσουμε κι άλλα. Πρέπει να παραγγείλω και φακού. Άλλο, 90 ευρώ. Άρα η φακή από πιστήν. 90 ευρώ. Σοβαρά. Ναι. Νόμιζα λιγότερο είναι. Αυτή που παίρνω εγώ είναι τσιμπημένη. Εξελιγμένη, γιατί είναι του Νίκου Παπαδόπουλου. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Τυχαίοι. Είναι γιατί βλέπουμε άρχη πονά τα μάτια μα και παίρνουμε εξελιγμένη. Στο 45 Αστάνα Αλκμαρ 0-1. Έτσι είναι Αλκμαρ. Οι Ολλανδοί είναι μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο. Στο πρώτο παιχνίδι τη ημέρα στο Europa League. Έχει και Ευρωλίγκα σήμερα, είναι γεμάτο κουπόνι που τη βλέπω. I feel devotion. 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 Ναι. 287 και 38 άρια. Ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές. Γύρισες γραμμές? Όχι. Όχι, είναι κανονικά. Οι γραμμές εδώ πέρα τα βλέπουμε όλα. Α, είμαστε κομπλέ. 2-3-10, 287 και 38 άρια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό εδώ, γιατί υπάρχει εδώ? Δεν ξέρω. Είχα την ίδια πορεία και εγώ όταν ήρθα στο. Κάθε μέρα είναι και μια έκπληξη αυτό το ραδιόφωνο. Πραγματικά δηλαδή. Τι έπαθες, ρε Νίκο? Σπάσω όλα. Τι έπαθες, θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Θέλω να ηρεμήσεις, να υπάρχει. Θα κλείσεις τα φώτα. Καλά, ειλικρινά. Χαζό είσαι. Για το κάνω για συγκεκριμένο λόγο. Α, για να βλέπεις το λαμπάκι. Να κεντράρεις. Τι κάνει, το παιδί έχει θέματα, παιδιά. Είναι δύσκολα σήμερα. Ευχηθείτε μου καλή υπομονή, γιατί το παιδί έχει θέματα. Έχει μια δύσκολη μέρα, όπως έχετε καταλάβει. 287 και 38 άρια, καλείτε, γράφετε FM, αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54526. Αν θέλετε να επικοινωνήσουμε μηνυματικά και φυσικά στα δικά μας social media και στα δικά μου και στου Νίκου, μπορείτε να μας λέτε ό,τι θέλετε. Κάνε κάτι σήμερα, το βράδυ θα βγάλουμε λεφτά. Τα βλέπω, θα συνεργάστηκα με τον κύριο Διευθυντή. Δεν βέβαιως. Είναι πολύ εφικτά τα πράγματα. Είναι το γύρο πάλι, είναι πολύ ύπουλο. Είναι εύκολα. Ναι. Είναι. Όχι, τα πήγαμε καλά και στο Σταμπέζο, γιατί και χθες και προχθές. Κολοδιοργάνωση. Για ένα γκολ και τις δύο μέρες δεν πληρώθηκα. Θα συνεχίσω όμως. Έγραψε μάνα του Πελέ πάλι. Στο χθεσινό μου μονοπάτι και δεν πρόκειται να πω τίποτα. Είδες που δεν λες και δεν βγαίνει πάλι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι λέω δεν βγαίνει. Δεν λέω δεν βγαίνει. Τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να μην τα λέμε. Ούτε σε στοίχημα θα τα λέμε. Να σου πω κάτι. Έχω αποφασίσει ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα. Έπαιξα. Αν χάσω και σήμερα,
θα, κάνω αποχή μέχρι να ξαναξεκινήσουν τα πρωταθλήματα σε δύο εβδομάδες. Εθνικές τίποτα. όχι, το είπα. Καλά, εθνικές εντάξει, ξέρω πολύ. Σαββατοκύριακο τίποτα. Ναι. Και εθνικές τίποτα. Μάλιστα. Τίποτα. Εντάξει. Γιατί όχι. Γιατί φτάνει. Όχι. Φτάνει, παιδιά, εντάξει. Κάπου όπα. Φοβηθήκαμε τη Ρεάλ, 6 γκολ έβαλε. Και το έπαθα αυτό, Νίκο. Όταν μου ήρθε το χαρτί που. Το στρατό. Όχι. Κάθε μήνα. Δεν σου έρχεται. Όχι κάθε μήνα. Νομίζω κάθε μήνα. Το αναλυτικό του λογαριασμό. Ναι, όχι. Έρχεται το χαρτί από την τράπεζα. Όχι. Εμένα μου έρχεται. Μόνο εγώ το έχω επιλέξει, δεν ξέρω. Και μου ήρθε. Και έχω πάθει σοκ. Δεν έχεις εφαρμογή της τράπεζας στο κινητό σου. Έχω το e-banking. Ναι, που σου δείχνει τη σκηνή σου. Ναι, δεν κάθομαι να το ψάχνω κάθε μέρα. Α. Μου ήρθε το χαρτί. Και είδα. 5-5-5-5-5-5-5. Πώς. Τελευταία τραβούσα κάτι 30-40 για να έχω μέσα. Εγώ δεν τα κάνω αυτά. Να ξέρεις ότι τρόμαξα. Και είπα ότι τέλος. Δεν γίνεται. Πάνω από 100, πάνω από 100 φύγανε δηλαδή. Πολύ παραπάνω από 100. Σε ένα μήνα. Και τι, το συν τι ήτανε. Το συν μπορεί να είναι το 10%. Όχι μπορεί, είναι. Τρομερά πράγματα. Μάλιστα. Παρά θα πάμε και τις 7:27 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Αγάπη Γαβριλίδου, Νίκος Παπαδόπουλος. Στην εκπομπή που λένε κάποιοι σαν το σκύλο με τη γάτα. Στην Όβα, τι ρετρό τρέλα τους έχει πιάσει Παναθηναϊκός. 98-99. Μάλιστα. Εξαιρετικά. 2-3-10-2-87-3-8 είναι ανοιχτές οι γραμμές, παιδιά. Και είναι εδώ για εσάς. Μην είστε βλάκι, ακούστε το λάκι. Εντάξει, μην παρασύρεστε από το. Από το πεσμένο μου του Νίκο Παπαδόπουλου. Να πλάει κεφαλιές έρχονται συνεχόμενα. Κρα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι μέχρι να συνέλθουμε λίγο. Εδώ θα είμαστε την επόμενη ώρα. Χαλαρά, ωραία, κυμπάρικα, αθλητικά και μη. Να τα πούμε και με εσάς, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Μια πολύ υποτονική εβδομάδα τη χαρακτήριζε, είναι η αλήθεια. Λες, γιατί έτσι. Ενώ έχουμε αγωνιστεί. Ούτε ανακοινώσεις, ούτε τίποτα. Ξενέρω τα πράγματα δηλαδή. Και προσέξτε, έχουμε και δράση Σαββατοκύριακο, καταλάβατε. Όχι τίποτα άλλο. Αλλά δεν. Τα πράγματα είναι πολύ ποτονικά. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Καλές μου φίλες που ενδεχομένως να ακούτε, γιατί μπορεί να έχουμε και γυναικεία κατάσταση. Το λέγαμε εσάς και με τον Σταύρο, γιατί έτσι αυτή η εβδομάδα. Δεν ξέρω. Και μπορεί να φταίει ο Ερμής. Η Μαρλής μου είπε ότι κάτι συμβαίνει αυτές τις μέρες. Και έχει να κάνει λέει και με το παρελθόν, Νίκο. Με το παρελθόν. Με το παρελθόν. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, το έχω καταλάβει. Επιστρέφει το παρελθόν. Και επιστρέφουν πολλά πράγματα του παρελθόν. Πουλ. Τι κάνεις ρε Νίκο, δηλαδή. Πουλ. Το παρελθόν επιστρέφει, ε. Ναι. Και η Μαρλής μου είπε ότι είναι τον ημερών. Τι βαθύ ήταν αυτό το παρελθόν. Η Μαρλής, όχι εγώ. Η Μαρλής, η οποία έχει καεί και αυτή το στοίχημα που το έχω καταλάβει. Καλά, ναι. Τελευταίες ημέρες δεν έχει παίξει. Για δυσκολία. Ναι. Τέλος πάντων, στα ποδοσφαιρικά. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό που γίνεται στην Νάπολη, το έχεις δει. Δηλαδή. Α, που μπήκε ο πρόεδρος μέσα στα αποδυτήρια και είναι εξάλλου όλοι. Ποιο? Αυτό που λες δεν έγινε ποτέ. Στην Νάπολη. Ναι. Προχθές έγινε, αγάπη, ξύπνα. Νίκο, έχεις διαβάσει το πρωί τι κυκλοφορεί. Τι? Ότι ο πρόεδρος τους είπε ότι θα κλειστούν όλοι για μερικές ημέρες. Σε συνέχεια αυτό που σου λέω. Ναι, αυτό που λες εσύ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέω εγώ. Ναι, έλα είναι συνέχεια. Δεν έχει καμία σχέση. Καλά, το σημερινό το φρέσκο είναι ότι τους έβαλε να κλειστούν για μερικές ημέρες εκεί. Τους έβαλαν έκτακτη προπόνηση, δεν πήγε κανένας παίκτης. Είναι να φάνε τον Αντσελότη, ο οποίος και αυτός λέει δεν μπορεί να επιβάλλει πειθαρχία. Έβγαλαν ανακοίνωση κατά των παικτών και γίνεται ένας χαμός. Και νομίζω παίζει η Νάπολη το σουκού με την Τζένοα. Καλό. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί, Νίκο Παπαδόπουλο. Για να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με τον Σαν Πάολο της Νάπολη. Καλησπέρα. Θα είναι, πιστεύω, πολύ καλό αυτό. Καλό λες θα είναι. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Καλό. Πολύ καλό. Μάλιστα. Θα είναι πάρα πολύ καλό. Έχω να πω εγώ. Έχει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στο Σαββατοκύριακο. Κάνα ντέρμπι έτσι. Τι πρέπει να. Νομίζω παίζει έχει. Τι έχει. Κάτι σου πω. Αγγλία. Αγγλία! Παίζει να έχει City Liverpool, άμα δεν λέω μεγάλη. Α, ναι. Σωστό. Η City χθες, η οποία μας έκανε και αυτή. Κάτσε να δω τι μέρα έχει. Ένα. Με Walker στο τέρμα. Βάλτε ένα ακόμα. Που είναι, ήταν επικό αυτό που έκανε σε κάποια φάση που έχει γίνει ένα σουτ και πιάνει την μπάλα. Το και του κάνουν νόμο και του λένε πέσε. Και πέφτει μετά από 5 δευτερόλεπτα και κάθεται κάτω, ρε. Είδα ένα στατιστικό που έβγαλε, λέει, ο Walker είναι, λέει, ο πρώτος Άγγλος τερματοφύλακας από το 2016 που κάνει απόκρουση σε παιχνίδι Champions League. Liverpool City έχει την Κυριακή στις 6.30. Ω, τέλεια! Τέλεια! Τρομέρα! Τι άλλο θέλω να πω. Κάτι θέλω να πω, ρε. 2-3, 10, 2, 7 και 3, 8. Έλα, ρε, κάτι θέλω να πω και κοιμάστε! Τι θέλω να πω. Γενικά και χθες είχε ωραία παιχνίδια. Έχει γίνει χαμός εκεί στο.
Καλά ήταν. Την Αμό Ζάγκρεπ με την Σαχτάρ. Καλά, εκεί έγινε. Τα όλοι παίζαν. Που οι άλλοι στο... ήταν 3-1 και τελικά πήγε το μάτς 3-3. Δεν κατάλαβε κανείς πώς. Πολύ ωραίο μάτς. Γενικά ήταν ωραίο βράδυ. Βάλε λάδι και όλα βράδυ. Τι? Τίποτα. Τι έπαθες, ρε? Βάλε λάδι και όλα βράδυ, λέω. Τι έπαθες, ρε Νίκο? Όλα γιατί καλά. Είσαι έτσι? Όλα καλά. Α, το θυμήθηκα. Και η City. Μ' ακούς ή κοιτάς? Σ' ακούω, ναι, και βλέπω τα highlights. Τα είδαμε από χθες. Τα έχουμε δει 26 φορές. Για λέγε. Σιγά. Ευχαριστώ. Λέγε, γιατί. Πήγα σε και εδώ και στα μάτια κιόλας. Όχι, απλά να είσαι εδώ, ρε παιδί μου, εδώ. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Νίκο, καλημέρα. Λίμπρο, κατά τα πόμενα 4. Καλησπέρα. Λέω το Σοφού, 18. Στον τρίτο όροφο πλέον. Ναι. Στα νέα μας γραφεία. Μια συνέχιση. Και τα νέα μας τούτη. Έλα! Συνέχισε. Δεν το έχεις καθόλου, έτσι. Βάλε Δευτέρα. Δεν είσαι σε καλή κατάσταση σήμερα. Άστα να πάνε. Θα σου δώσω εγώ. Όχι, δεν σου δώσω. Τι μου δώσεις? Θα σου δώσουν οι φίλοι. Τι οι καλοί μας φίλοι. Ναι. Παιχνίδια να παίξεις και να βγάλεις και διπλό κιόλας αυτό που σου βγήκε. Α, μπράβο, παιδιά, πάρε τηλέφωνο, δώστε. Εσύ, εκεί το παιδί! Καλιά τριάδα! Πού είναι? Δεν ξέρω, εξαφανιστεί. Ναι, γιατί εξαφανίστηκε. Μάλλον πηγαίνει κάθε μέρα κουβά. Κάθε μέρα. Μάλλον δεν παίρνει τηλέφωνο. Περίμενε. Πάρε να σε κυνηγήσω. Να τα πω και στον αέρα. Μάλλον μπήκε φυλακή. Με αυτά που παίζει. Ναι. Πολύ πιθανό. Πιθανό. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Ναι. Καλό, πολύ καλό. Καλό, πολύ καλό. Και τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω και με έχει κόψει 36 φορές. Λέγε κάτι. Είναι ότι η City έβαλε το Walker στον τερματοφύλακα. Mm. Αυτό. Και όσο είπα, έκανε απόκρουση. Ρε Νίκο, άλλο λέω. Ναι. Πω, δεν θα συνοηθούμε σήμερα. Άσε να λέμε σήμερα τα βασικά. Και έχασε και πέναλτι, δηλαδή. Άσε να λέμε τα βασικά. Άσε. Μιλάμε για βόδια. Τα βασικά, τα βασικά. Ο Χεσού, ποιο Χεσού, μωρέ. Βάλε τον Αγκουέρο, τον παψωμαλιά που τα βγάζει. Άτε. Εγώ που ήμουν εδώ σε κάποια φάση νωρίς και βλέπω και το μάτς της Ίντερ. Πέφτει το μάτι μου στον Ικάρντι. Μιλώ βλακία θα κάνω, δεν τον παίζω και, τον... και έβαλε γκολ. Πώς έδινε? Δεν θυμάμαι, ρε Νικότερα, παίξα την απόδοση. Ελά. Αλλά τέλος πάντων, εγώ μέχρι εδώ δεν μιλάω για στοίχημα. Έχω πει στον αέρα. Μην δεν μιλάω καθόλου. Μην είσαι Γιώργης. Έχει καμιά 37 μάτς σήμερα. Θα δώσω προγνωστικά εσύ μετά. Τι να δώσω, θα δώσω τώρα. Πόρε Νίκο, τι κακομοιριά είναι αυτή η αγόρι μου. Πάρ' το αλλιώς λίγο. Θα δώσω, τι να κάνω. Είναι το πρώτο σοκ, εντάξει. Πώς σου δει τη μειότυπα Αταλάντα City, εντάξει. Πόσο? Έχουμε δει όλο το μάτς. Εντάξει, θα δείχνει όλα. Πόσα έχει πια. Πάμε και στα άλλα, άντε. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Χθες πώς τα πήγαμε, Νίκο? Α, εγώ δεν είπα. Εσύ πώς τα πήγες? Χάλια. Δεν έχω ιδέα. Γιατί? Κάτσε σου πω, ρε, γιατί δεν θυμάμαι αν αυτά που είπα στον αέρα είναι αυτά που έπαιξα. Αλλά πρέπει να είναι αυτά που έπαιξα. Κάνεις και εσύ αυτό που με κατηγορείς. Νομίζω ότι... Με κράζεις συνέχεια το κάνω. Θα σου πω, περίμενε, τι έχω βάλει. Α, χαιρετίζω μας το φίλο το Γιάννη, μας ακούει. Γεια σου, Γιάννη. Έπιασα το άντερ 4,5 by Σταύρος Κόλκας στον Μπάγερ Ολυμπιακός. Το γκολ στο Λοκομοτίβ Ιουβέντους. Το γκολ στο Δυναμό Σαχτάρ. Ναι. Και για ένα γκολ χάσαμε το δελτίο επειδή η City έμεινε στο 1-1. Τα βόδια αυτά. Τα βόδια. Κατάλαβες. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τι να κάνεις. Οι άλλοι δηλαδή βάλαν 6 γκολ. Αφήστε να βάλουν ένα και στο Σανσίρο. Αφήστε ρε παιδιά. Τον πελά μου. Αφήστε δηλαδή, να πληρωθεί εδώ το παιδί. Πληρώνουμε εδώ πέρα να πούμε οι μάντες γρανάζια. Και τέτοια να πούμε για να πηγαίνουμε την αγάπη σπίτι της μετά δηλαδή. Αυτό. Θα σας παίρνω, όποιος μένει στα μάξι πλέον θα σας παίρνω ποσοστά. Ναι. Τον πελά μου. Α, χαιρετίσματα και στη Θέρμη στην Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία. Με κράζουνε που δεν λέω χαιρετίσματα, δηλαδή. Τι είμαστε, ερωτικός είμαστε εδώ. Χαιρετίσματα. Και εγώ ακούω, αλλά δεν μου λες χαιρετίσματα. Ναι, okay. Χαιρετίσματα. Όποιος άλλος θέλει, παιδιά, να πω χαιρετίσματα, εδώ είμαι. Και στο Χρήστο χαιρετίσματα. Και πάλι στη Θέρμη, αλλά. Ποια είναι εσύ? Δεν σου λέω τώρα, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Οικογένεια. Δεν σου λέω. Οικογένεια είναι. Η αδελφή σου είναι ρελέγγε. Αχ, μου μεταφέρει κάτι για να σου πω, αλλά δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί? Στον αέρα. Γιατί? Γιατί δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Θα σου το δείξω στο διάλειμμα. Ποιος, η Αναστασία? Ναι. Μάλιστα. Τι δεν είναι καλό? Θα σου πω. Δείξε μου. Τώρα, Νίκο, μου κάνουμε κουμπί. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Ναι, γιατί όσο η δικιά μα εκπομπή έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ρε παιδί μου, το οποίο φτιάχνουμε πριν μπούμε κάθε φορά. Εννοείται. Ναι. Η εκπομπή σημερινή έχει ξεκινήσει να προετοιμάζεται από χθες το βράδυ. Μην νομίζετε ότι τώρα μπαίνουμε. Εγώ ήρθα με χαρτάκι. Με χαρτιά ήρθε, αγάπη. Α4 με φακέλους και που χρησιμοποιούν. Και εγώ σημειώνω δεκάλεπτα. Σε high places. Λέω ότι μπαίνουμε 6,5, 6 και 40. Κάποτε εδώ πέρα ήταν ένα παιδί. Ναι. Που λέω δεν ασχολείται με δημοσιογραφία. Οπα. Την έκανε λαχείο βέβαια. Τι γίνεται, ναι. Είναι πλέον σε άλλο κλάδο και μια χαρά λεφτά βγάζει.
που δεν τα βρίσκει πλέον εύκολα. Τέλος πάντων. Ναι. Ήταν και αυτό στα πρώτα του βήματα. Ο Γιάννης. Όχι. Ποιος? Γεια σας. Να είστε καλά. Ποιον λες? Γιατί? Α, κατάλαβα ποιον λες. Πιο παλιά. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Εντάξει, θα έχουμε το νούμερο. Ποιος Γιώργος? Θα σου πω άλλη, θα σου πω στο διάλειμμα. Τέλος πάντων. Και ήταν 2013. Έχει 6 χρόνια. Ναι. Και έλειπαν τότε ο Χρήστος με τον Αλέξη. Ναι. Και κάναμε εκπομπές, θυμάμαι εγώ, ο Γιώργος και ο Τίμος. Που ήταν επίσης στον. Α, κατάλαβα ποιο λες, ναι. Ωραία. Α, όταν ήρθα εγώ. Ναι. Θυμάσαι. Τότε ήταν. Τι ωραία χρονιά. Τέλος πάντων. Τυχερή χρονιά. Και έπαιρνε ένα χαρτί Α4 ναι. Για το πώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Γέραφε. Πάνω. Και εντωμεταξύ όταν έβλεπα, έγραφε. Λέω. Τι έγραφε. Τι σημειώνει, λέω. Τι σημειώνει. Εντάξει, όχι ότι και εγώ ήμουν ένα βετεράνο στο ραδιοφόνο, αλλά εντάξει, είχα ρε παιδί μου 2-3 χρόνια τότε στην πλάτη μου ήδη. Ναι. Άσο. Και το παίρνω μια μέρα το χαρτί και το βλέπω και γράφει πάνω. Καλημέρα. Αλήθεια. Και του λέω σε βλάκας. Τι καλημέρα του λέω. Σε βλάκι. Βρελάκι. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Καλή ούτε ώρα εκεί που είναι. Εντάξει, ο άνθρωπος ήταν οργανωτικός. Το καλημέρα. Τι θα πούμε δηλαδή. Καλό βράδυ. Και εκπομπή ήταν στις 10. Τότε το λαμπαουτάρι ήταν 10 ώρα το πρωί. Λαμπαουτάρι. Βεβαίως. Τι καλές εποχές. 10 η ώρα το πρωί το λαμπαουτάρι. Μας τα άλλαξαν όλα. Μετά όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισε να μεταφέρεται. Πήγαινε μεσημέρι. Μετά έσπασε σε κάποια φάση και ήταν 2-3 το λαμπαουτάρι fans. Αχ, ναι, το θυμώ αυτό. Και 5-6 ήταν το λαμπαουτάρι on air. Ναι. Και μετά. Τώρα πειράξετε εμάς και μας πειράξετε και πολύ δυνατό και όταν λείπανε και οι δύο. 7,5. Και όταν λείπανε και οι δύο που λες δυνατό, έχουμε 2 και βγα 6. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Χαιρετίσματα και στο φίλο Δημήτρη. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Καλησπέρα στο παρεάκι. Να απολογηθώ για τη χθεσινή μου μηνυματική απουσία, αλλά είχα χρέη babysitter στο νοσοκομείο στην 1,5 χρονών ανιψιά μου. Α, μπράβο. Περαστικά. Τι καλό. Να το σωθεί. Σα ακούμε πάντα σταθερά και χθε. Μπράβο, Δημήτρη. Να χαίρεσαι την ανιψιά. Και να είναι καλά. Εμείς ένα ψάκι διάδομο. Ρενικό, τι έχει πάθει, δηλαδή η κακομοιριά. Τι κακομοιριά, απλά είμαι ντεφορμέ, εντάξει, okay, κακομοιριά. Κακομοιριά! Ήπια αγάπη. Τι! Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν έτσι. Εγώ μπορώ να είμαι και τώρα έτσι, αν προσποιούμε. Καλά, και εγώ πολλές φορές προσποιούμε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Απλά τώρα ήταν κατευθείαν πριν μπούμε στο στούντιο, έπεσε το τηλεφώνημα. Εντάξει, είναι 80, δεν είναι 580. Κάνει κρακ. Ναι. Θα δω, τόσα λεφτά παίρνει. Αλήθεια είναι αυτό. Κάθε εβδομάδα και μια πληρώνω. 4 ψωροχιάρια το μήνα, αγάπη, τώρα δεν. Ναι. Δεν. Έχει κολλήσει με το 4. Το λες έτσι. Αφού τόσα είναι. Α. Γι' αυτό το λέω. Όταν λες συνέχεια έναν αριθμό, σημαίνει ότι είναι τόσα. 4 χιλιάρια το μήνα, τι νομίζεις. Βλέπω τον κύριο Αρβανίτη, είναι φιλοξενούμενος. Αφού μίλησε πρώτα στην Τρόικα σήμερα. Έτσι. Το λες ότι λύνει και τη σιωπή του σήμερα. Μιλάει και στην αθλητική κουμπί τη ΕΡΤ, κόσμο στο σπορ, αυτή την ώρα. Έχει λάθος όμως η ΕΡΤ. 4 κινήσει το ΑΣΥΓΜΑ ΑΡΙΣ δεν είσαι το 4 το έχει αριθμό. Ποιο 4 βρε, το ενίχυση δεν το βλέπεις. Ποιο? Ενίχυση. Ενίχυση. Δεν το βλέπεις, τι. Α, ενίχυση, ναι. Α, τυφλά. Κάσε το στήλο, περίμενε σε ένα. Την έχω πλάγια, αγαπητή την τηλεόραση. Κάσω... Λύνει τη σιωπή του, Κάσε το στήλο σε έναν άνθρωπο τη ΕΡΤ3. Λύνει τη σιωπή του πάρα πολύ σήμερα. Γιατί έτσι. Επειδή είμαστε πολύ connected. Μόλις το μιλάει, παιδιά, δεν είναι το παιδί. Δεν βάζουμε συνεννόηση σήμερα. Καμία συνεννόηση όμως. Όποιος άλλος θέλει να στείλει χαιρετίσματα μπορεί να μας στέλνει. Και μπορεί να καλεί και όλα 2-7 και 3 οχτάρια. Ο Αποστόλης λέει. Τι βάζεις ρε Νίκο? Τι είναι αυτό πάλι? Δεν μπορώ. Να σου πω κάτι, από Δευτέρα θα κάθομαι εγώ από εκεί. Έλα ρε Νίκο τώρα. Τι είμαστε 821 επιστροφή. Όχι. Για μόνο του. Τρομερά πράγματα. Αφού δεν έχει χιούμορ, τα έχουμε πει αυτά. Δεν μπορώ. Όχι, δεν μου αρέσουν αυτά τα παλιά. Η ξινή από την Πηλαία. Συγγνώμη κιόλα. Λευκοζάνη, Ατλαντικό, δεν είναι χθες. Έλα, Γιώργη. 2-1. 2-1, ναι. Ωραία, παιδιά, το βλέπει μπροστά του, ρε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Βλέπει 2-1, 2-0. Τόρ! Και στηρίζω την 20 ημεών, αλλά κάπου πλέον νομίζω. Εντάξει, κάποια στιγμή όλε οι ομάδε δεκαετία που κάνουν μια κοιλιά. Δεν κάνει και Ατλέτικο. Νομίζω ότι τελείωσε ο Σιμεών από την Ατλέτικο. Κάτσε. Πρέπει λίγο αντιφορετικό να κάνει. Τον τελείωσε. Όχι, έχει κλείσει ο κύκλο. Τον τελείωσε. Εντάξει, για όλου υπάρχει ένα πλήρωμα του χρόνου. Τι πώ θα παίρνει και το χρόνο. Εκεί σημασία έχει ο Σιμεών, θα βρει παντού. 20.
Αγόρι μου, Σημεώνη, ναι. Δεν είναι ο. Δεν ξέρω ποιο είσαι. Θα μπορούσε να πάει στην Ίντερο συγκεκριμένο που έχει και δέσιμο, αλλά υπάρχει Ίντερο, ο Αντώνιο Κόντε. Όχι, ρε, ποια Ίντερο. Ο οποίο έχει αδειάσει μέχρι και του φροντιστέ. Ναι, το λέγαμε χθες. Ναι. Μην επαναλαμβάνει. Αγαπή, με εκνευρίζει. Λοιπόν, πάνε λίγο σε μεγάλου προπονητέ Ευρώπη. Με ποιον είσαι. Ε. Μεγάλου προπονητέ Ευρώπη. Θα του σκεφτεί ένα τέταρτο τώρα. Καλό να πω εγώ, που ξέρω. Πες. Εγώ είμαι Σημεώνε πρώτα. Ναι. Έχετε πρόβλημα, παθαίνεις κάτι. Όλα καλά. Για συνήθεια. Μετά ναι. Βάζω Φερνάντο Σάντος. Τρίτο βάζω. Έκανε την κεφαλιά του συνεργείου. Τρίτο βάζω Κονσεσάο. Όχι, 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 περίμενε, έχω ξεχάσει τους άλλους. Βάζω. Μεγάλη λοιπόν, μπαλαδόπατσα σχέση. Θα σου πω πρώτα, θα σου πω πρώτα. Λοιπόν, βάζω. Φίλε Γιάννη, ναι. Ναι, Γιάννη. Ναι, Γιάννη. Βάζω πρώτο Γκουαρδιόλα τώρα για να σου πω σοβαρά. Ναι. Βασικά Κλόπ ή Γκουαρδιόλα. Κλόπο. Όχι, δεύτερο βάζω Κλόπ. Κλόπο. Μετά βάζω Σιμεώνε. Ναι. Μετά βάζω μεγάλο δάσκαλο Φερνάντο Σάντος. Ναι. Πάντα όμως. Στην πεντάδα. Με ρουφίτσου. Και κλείνω με Κονσεσάο γιατί. Το έχει ρε, παιδί μου. Σέρτζιο. Αν και η Πόρτο έχει δύσκολη χρονιά φέτος στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Αλλά είμαι με Κωνσταντινά. Πες, πεντάδα. Γουαρδιόλα. Με τη γράφεις, ναι. Ναι, ναι, σαν τη γράφεις. Ναι, μετά δεύτερος. Εσύ ανακάλυψε το. Δεύτερος. Αγαπή, μη με κάνεις έτσι, γιατί είμαι που είμαι σήμερα. Δεύτερος. Σήμερα θα σε βγεις στο παράθυρο. Δεύτερος. Είναι κλειδωμένο. Κλοπ. Καλά, πας στα δικά μου, πας. Είπες δεύτερο το κλοπ, δεν το πρόσεχα. Ωραία. Τρίτος. Τρίτος. Έλα, Βλάκη. Ζιντάν. Ζιντάν. Για μένα, ναι. Τέταρτος. Το πιστεύω πολύ. Τέταρτος. Αχ, άντε ρε Βλάκη, άντε. Μαωρίσιο Ποτσετίνο. Όχι, δεν. Ναι, ναι, ναι. Και πέμπτος. Μίκα Λένινγκ. Πάτα το μηδέν. Πάτα το μηδέν. Άλλο. Πέμπτος, ε. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω στην Λειψία είναι. Στην Λειψία πρέπει να είναι ο Νάγκελεσμαν, αυτό που ήταν στην. Τέτοια. Στη Χόφενχάιμ. 30χρονο. Ξενέρωτο. Εννοώ Κονσεσάο. Κονσεσάο, δεν είναι ερχόμενο είναι. Είναι πολύ αντικειμενο. Και ο Νάγκελεσμαν είναι. Είναι άλλο Κονσεσάο, Κονσεσάο. Μάλιστα. Και ο Φερνάντο Σάντο είναι ο Φερνάντο Σάντο. Μπράβο. Δάσκαλο. Εντάξει. Και η γη γυρίζει και η γη γυρίζει. Και η ώρα είναι 7 και θα πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, break, επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές που δεν παίρνουν. Δεν το έχεις περάσει και στον κόσμο, βλέπεις. Δεν θέλουν να πάρουν τηλέφωνο σήμερα. Ναι, ναι, αυτό είναι, εγώ φταίω. Λοιπόν, πάμε στο break, καλές μου φίλες. Ζάχος Δόκανος, λέει ο Αποστόλης. Καλή μου φίλη, τι Ζάχος Δόκανος. Αυτό λέει, Ζάχος Δόκανος. Εγώ. Θα μπορούσα. Break, άντε, άντε, και επιστρέφουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε λίγο για τον 7,4. Αγάπη Γαβριλίδου, Νίκος Παδόπουλος, σαν το σκύλο με τη γάτα. Περά, θα πάμε μέχρι και τις 7:27. Θα κλείσει το ερκοντήσιο. 2-3-10, όχι. 2-7 και 3 οχτάρια. Κρυοπαγήματα. Ανοιχτές οι γραμμές, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Θεωρείς ότι έχει ζέστη. Βεβαίως. Όχι. Βεβαίως, βεβαίως. Τα χαιρετίσματά μου στον αδελφή της αγάπης. Καλά τα λες. Έτσι. 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 Βεβαίως. Βεβαίως. Μας έχουν ζαλίσει με τα highlights τα προχθεσινά. Τον μπελά. Τι μάτσα έχει, τι να βάλω. Εφού σου λέω, η Άλφα να κερδίζει 0-3. Και είναι στο 64. Στο Αστάνα Αλκμαρ 0-3. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Έχει μετά πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να δώσεις προγνωστικά. Δεν, είναι δύσκολη μέρα για κάποια προγνωστικά. Δεν πειράζει, Νίκο, δώσε ψωμί στο λαό σου. Και εσένα περιμένει να ακούσει για να παίξει. Και απάνω όλη φυλακή. Είναι ένα παιδάκι. Καλησπέρα, τα διαβατά. Εκεί γύρω σε 7. Δίνει κάτι προγνωστικά. Ναι, ναι. Αυτό το παιδάκι. Μπορεί να το πείτε, σταματήσει λίγο. Ναι, μας έχει βάλει μέσα. Ναι, φυλακή. Θα σας πει ο Νίκος και εσείς δεν θα τα παίξετε. Αλήθεια είναι. Καλό. Παίξτε ανάποδα. Θες να δώσουμε, να κάνουμε την ανατροπή και να δώσουμε Ευρωλίγκα. Όχι. Ευρωλίγκα δίνω. Γιατί δεν παίζεις. Γιατί δεν παίζεις. Όχι γιατί μπορείς, επειδή δεν παίζεις Ευρωλίγκα. Λοιπόν, άκου το παιχνίδι έχει σήμερα.
Έχει η Zenit Χίμκι που το βλέπαμε πριν. Λογικά πρέπει να Χιμίνκι. Η γνωστή και ως Χιμίνκι. Χίμκι λέγεται, δεν ξέρω να το ξέρεις. Το ξέρω. Ερυθρός Αστέρας Ρεάλ. 2,80 ο Άσος, 1,47 η Ρεάλ. Ναι. Θα πάμε Ρεάλ. Ολυμπιακός Εφές. Ναι. Α, γι' αυτό ήταν εδώ τέτοιο ο Αταμάν, το λένε. Ναι, Αταμάν. Ναι. Έδωσε και μεγάλη συνέντευξη στις site της Αθήνας. Θα πάω με. Α, ναι. Περίμενε. Η Εφές είναι ο... Στην Εφές παίζει ο Μίσιτς, ρε, που τον έπαιζε εδώ πέρσι και πιάνε συνέχεια. Λοιπόν, περίμενε, πάμε παίκτες. Παίκτες, παίκτες. Παίκτες, παίκτες, παίκτες. Παίκτες. Παίκτων. Ναι. Λοιπόν. Πού είναι. Πού είναι. Ποιος είναι. Σπανούλης. Όχι, δεν θέλω Σπανούλη. Τι έπαιζα εσύ. Έπαιζα τρίποντα για το Μίσιτς. Πρέπει να έπαιζα over 1,5 τρίποντα το Μίσιτς. Over 2,5. Εμένα ρωτός. Κάτι τέτοιο. Και έχει και Μακάβι Τελ Αβίβ Άλμπα Βερολίνου και Μιλάνο Μπασκόνια. Θες να πεις κάτι. Εγώ δεν έχω άποψη γι' αυτά, δεν μπορώ να μιλήσω. Εσύ που έχεις άποψη και είσαι μπασκετική, είναι γνωστό ότι είσαι μπασκετική. Μπορείς να μας τα αναλύσεις καλύτερα. Το τελευταίο χρόνο έχω βελτιωθεί πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι γι' αυτό. Και ειδικά στο NBA θα πω ξανά. Χαίρομαι γι' αυτό. Έχει και 4 μάτς NBA. Τι είσαι στο NBA, είπα. NBA θα πω. Έχω φωνή. Τι υποστηρίζουμε. Dallas Mavericks. Ναι, ναι. Έχω φωνή για NBA. Α, ο Μίσιτς είναι εκτός, ενημερώνομαι. Αφού είναι μέσα σε επιλογές. Ναι, λίγο είναι απλά. Τον κύριο Μίσιτς θα ήθελα. Είναι εκεί. Α, είναι να σου πω, είναι ο χαμός με τον Αταμάν. Που διάβαζα κάτι το πρωί. Παίζει αυτός νοήν. Τέλος πάντων. Ναι. Θα πεις για NBA. Πες μου, θα πεις μια σφαίρα. Charlotte Hornets, Boston Celtics. Boston Celtics. 1,33. Φόρε Νίκο, δίνεις λεπτά στο ενώ εσύ στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Spurs με Oklahoma City Thunder. Τη Χαλκιδόνα της Αμερικής, όπως είπε και παρασκευάς. Έχω γνωστό που είναι τέρμα Οκλαχώμα. Αλλά έφυγε παλιού Super Sonics δηλαδή. Έφυγε ο Ράσελ Westbrook και είναι πολύ στεναχωρημένος. Θα κερδίσουν οι Spurs. 1,50. Που όπου μιλάμε ότι δίνει στον κόσμο. Ναι. Phoenix Suns, Miami Heat. Στο Phoenix παίζουνε. Για να στο λέω Phoenix Suns. Επειδή στην Αμερική είναι ανάποδα, αγάπη. Ο δεύτερος είναι ο γηπεδούχος. Ωραία. Εδώ. Εγώ δεν ξέρω τι διαβάζει. Ναι. Suns. 91, εντάξει. Ναι, το ξέρω. Και Los Angeles Clippers. Μόνη της, ναι, όχι, στο φίλο που στέλνει μηνύματα πάντα. Ναι. Και Blazers. Los Angeles Clippers, παπάγου. Νομίζω δεν παίζει ο Λέοναρντ. Χθες δεν έπαιζε με το Γιάννη. Αχθές. Που τους γλέντισε. Ένα 44. Ο Γιάνναρος. Clippers. Με ποιους παίζουν, με τους Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers. Αποφάσισε, φίλε Γιάννη, παίζει δεν παίζει. Να ξέρουμε να παίξουμε. Θα κερδίσουν, πιστεύω. Θα κερδίσουν. Δεν χάνουν δεύτερο σερί τώρα. Οι Clippers. Δηλαδή έχεις δώσει ένα 44. Ψωμί έχω δώσει. 50, 33. Κάτσε να δω πώς θα βγάζεις. Περίμενε. Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ναι. 5,50 βγάζει απόδοση. Βάζεις 10, παίρνεις 50. Α, παιδιά, τι ωραία. Α, παιδιά. Μπράβο, Νίκο. Μιλάμε ότι στέλνεις στον κόσμο κατευθείαν. Ταμείο. Είναι σαν δώρο. Άσχετο. Νιώθω την κοιλιά μου. Εδώ τι βλέπω από ελ. Μας έβαλες. Ναι. Παιδιά, συνδέσεις με γαθιπή. Ποδόσφαιρο δεν θα δώσεις, δηλαδή. Ψάχνω κι εγώ τώρα να δω τι θα δώσω. 750.000 μάτσα έχει. Α, ωραία, πάμε κουτούρο, βάτε. Γιατί τι άλλε μέρε δεν το ψάχνει. Πάω πιο μελετημένα, οκ. Γι' αυτό τα πα πάρα πολύ καλά. Από Ελ Καραμπάχ. Εγώ δεν λέω τίποτα, έλα. Θα παίξει πάνω σου. Στα λέω εγώ τα μάτσα, έλα. Από Ελ Καραμπάχ. Είπα γκολ. Θα σημειώσει. Όχι. Ωραία, κάτσε. Περίμενε. Όχι, θα τα βάλω σε ένα δελτίο τώρα, περίμενα να σβήσω. Είναι 30 μάτσα, Νίκο. Όλα με τη μία. Δεν σε αφήνει να τα βάλει. Κουτούρου. Όλα. Δεν, δεν πειράζει. Μα δεν σε αφήνει. Το ξέρω. Μέχρι 13 είναι, αλλά δεν έχω χαρτί και στυλό. Καλά. Στυλό έχω, περίμενα. Χαρτί δεν έχω. Έχει χαρτί από εκεί. Όχι. Πάτε κάπου στο χέρι, στο μπράτσο μου. Εδώ. Από ελ. Γκολ. Περίμενα να φέρω ένα χαρτί. Α, πολύ καλή ενημέρωση. Μπράβο. Πολύ καλό νέο μαθαίνουμε. Γράψτε σε ένα χαρτί και θα δούμε αύριο πώς τα πήγες. Τώρα. Από την περπέραν, μία φωνή, έτσι. Έλα. Θα τα παίξω. Αχ, τι καλά. Μπράβο. Λοιπόν, από Ελ Καραμπάχ βάλε γκολ που είπες εσύ. Γκολ. Εγώ δεν λέω τίποτα. Λίντς με Αϊτχόφεν. Δεν είναι γνωστή η Λίντς, λέω. Λάσκλιτς, ναι.
Δεν είναι γνωστή. Ναι. Από Έλτη. Από Έλτη. Από Έλτη Χόφεν. Ναι, Λίντσα Τιχόφεν, ρε. Τώρα. Κάτσε να βλέπω λίγο και τι αποδόσει. Έχρε Νίκο, μην ξεκινά πάλι με αυτό. Έχρε Νίκο δεν έχει. Αχ, θέλω να πω. Γκολ γκολ. Γκολ γκολ. Ναι. Ωραία. Κλουζ Ρεν. Ταραβλάκι, αρχή. Πρέπει να πει γρήγορα, είναι και τέταρτο και πρέπει να παίξει ο κόσμο. Γκολ, γκολ και χ. Όλοι σαν περιμένουν. Γκολ, γκολ και χ. Κλουζ Ρεν. Ναι. Οκ, Ρόζεμπορκ Σπόρτινγκ. Περίμενε. Ρόζεμπορκ Σπόρτινγκ. Ναι. Γκολ, γκολ. Α, καλά. Σταντάρ Λιέγκη με Άιντραχτ. Που όπως είπε σωστά ο Μπάμπης με τον Μπατονί το πρωί, η Άιντραχτ είναι η ομάδα για να κάνεις 16 σαρδάμ. Πήγα να το πούνε και οι δύο και δεν μπορούσαν. Μπάμπης στην Κύπρο τώρα. Η Άιντραχτ που έριξε 5 γκολ στην Μπάγκερ. Ναι. Γκολ γκολ. Βρε Νίκο, πες κάτι άλλο. Ψάχνουμε πολύ γκολ γκολ. Ντουντελάνς, η αγαπημένη σου. Η Ντουντελάνς. Με τη Σεβίλη. Η Ντουντελάνς μου θυμίζει πάντα Νίκο Μοσκοβίτη. Καλλιτικά. Όχι, εμένα Μοσκοβίτη. Που είχε κάνει και το γλέντι όταν είχε πέσει με τον Ολυμπιακό. Για βες. Τι είναι 26, δεν ασχολούμαι. Δεν με ψήνει. Τέτοια παιχνίδια μπορεί να σε κάψουν. Λουγκάνο Μάλμε. Λουγκάνο Μάλμε. Ναι. Ωραία, Γιώργη. Λουγκάνο Μάλμε. Άντε, ρε Νίκο, κάνουμε κοιλιά. Δεν έχω. Πάμε παρακάτω. Κοπενχάγη, την από Κιέβου. Άσο. Τι? Άσο. Πάσο. Άσο. Α. Κράσονταρ Τραμπζονσπορ. Ναι, ασχολούμαι. Τι είναι καλά, Κράσονταρ είναι. Ναι, είναι γέλια. Κατηγορία Τότεναμ. Ναι. Βασιλεία Χετάφε. Χι. Η Βασιλεία είναι πιο δυνατή πλέον. Δεν είναι αυτή που θυμόμαστε το Άμα Τζομπάκ. Χι. Χι. Λάτσιο Σέλτικ. Με Λάτσιο είμαστε. Άσο και γκολ γκολ. Ωραία. Γκλάντμπαχ Ρώμα. Περίμενε, ρε. Να τα σημειώνω κιόλα. Εάν τρία γονόμου. Α, τώρα πάμε στα βραδινά, 10 η ώρα. Ωραία. Gladbach. Gladbach Roma. Gladbach. Gladbach. Τι είπα, Gladbach. Οκ. Gladbach. Ναι. Είναι και 18. Λοιπόν, ναι. Gladbach Roma. Καλημέρα. Τι είναι. Ξημέρωσε. Γκολ γκολ. Μπράγκα Μπεσίκτας. Περίμενε. Μπράγκα Μπεσίκτας. Σημειώνω κακά, συγγνώμη κιόλας. Τι έγινε. Φοβήθηκε το κλιματιστικό και έκλεισε. Δεν ξέρω. Άντε κλείσε το που είσαι προς τα νεύρα. Δεν έχω φωνή. Ρέντζες Πόρτο. Σέρτζο Κουσισάου. Μεγάλος Σέρτζο Κουσισάου. Μεγάλος. Με Στίβεν Τζέραρτ. Με τη θετική μας ενέργεια. Με Στίβεν Τζέραρτ. Τον βλέπουμε τον Τζέραρτ. Άσο. Ρέντζες. Ναι. Είσαι καλά. Ναι. Ειλικρινά. Γιατί έκανα στο πρώτο παιχνίδι που έξανε προηγούμενο. Δεν θυμάμαι. Θα σου πω. Γουλς όχι, θα σου πω. Όχι, θα σου πω. Άντε, Ρενικό. Θα σου πω, τι έκανα στο προηγούμενο. Ρέντζερς έχει 3 σερί νίκες. Ρέντζερς Πόρτο. Πόρτο Ρέντζερς 1-1. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Γουλς με Σλόμα Μπρατισλάβας. Η Σλόβαν η οποία πάει μια χαρά. Τι ιδέα είναι αυτό το ζευγάρι εδώ. Τι λες μωρέ. 1-36 ο Άσος. Η Σλόβαν μια χαρά είναι. Τζοβάρας. Τζοβάρας. Αφού παίζει. Αυτός παίζει εκεί. Ο Τζοβάρας. Ναι. Δανεικός. Όχι δανεικός. Μεταγραφή το καλοκαίρι. Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχω φωνή. Πάμε παρακάτω. Τόση ώρα για να μην πει τίποτα. Ναι. Ναι, Γιώργη. Manchester United Partizan. Manchester Partizan. Κοιμισμένη ομάδα. Αγχώνευτη ομάδα. Η μικρή ομάδα του Manchester. Έχει πολλές απουσίες η United. Χάρη, ενώ αλλιώς είναι. Τέλειο. Θα σου πω αμέσως. Παρτιζάν. Θέλω να δω κάτι. Goal, goal. No goal. Under 4,5 πάλι. Το under 4,5 το οποίο είδα. Under 5,5. Δίνει 1,11. Under 6,5. Δηλαδή. Σε παρακαλώ δηλαδή. Τι θες ρε Νίκο. Τι, άντε. Σκουράρουν και οι δύο. Παρτιζάν τώρα βάλει γκολ εκεί πέσα. Δύσκολο. Θέλω να το σκεφτείς εγώ και να το πούμε μετά. Να φύγει, να κρατήσει τον κόσμο σε αγωνία. Φέτος. Όχι, πάμε παρακάτω, με πνιστεί, δεν πνιστεί. Τόση ώρα για να μην πει τίποτα. Φέγενορντ με Young Boys. Young Boys. Όχι, παίρνω το λέω. Γιατί? Γιατί βαριέμαι, περιμένω. Γιατί ρε κορίτσι μου. Άντε με κούρασε, Νίκο, δεν μπορώ.
να περάσουν και όλα τα υπόλοιπα. Φέρνερ Young Boys είναι χ και γκολ γκολ. Ωραία. Φερεντσβάρο Τσεκά. Φερεντσβάρο Τσεσκά. Αδιάφορο. Τσεσκά Μόσχα. Εσπανιόλ Λουντογκόρετ. Άσο και γκολ γκολ. Και Ολεξάνδρια Σεδετιέν. Τελειώσαμε αυτά. Ναι, το ξέρω. Σου πω τώρα. Να σου πω τώρα. Κάνω τώρα εξισώσεις όση ώρα θέλει, χρειάζομαι να βγάλω ένα αποτέλεσμα. Γιώργη. Αχ, ρε Νίκο. Ναντ. Άσοχη. Ναι. Και ο Αλεξάνδρια. Μπράβο. Δεν θυμάμαι τίποτα αυτά που είπες, αλλά είμαι μαζί σου. Σε στηρίζω. Αύριο θα κάνουμε τον απολογισμό. Τα έχω σημειώσει όλα εδώ πέρα. Θα κάνεις απολογισμό εβδομάδας. Όχι, άστη εβδομάδα. Θα κάνεις απολογισμό σημερινό. Αυτή η εβδομάδα είναι άσχημη. Θα κάνει σημερινό δηλαδή. Ναι, αύριο θα κάνουμε το σημερινό. Okay. Μεγάλη τη εβδομάδα. Εγώ θα λέω τίποτα ξανά. Έχει παίξει ήδη. Ναι. 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 Και δεν είναι πρώτο αυτό να πω. Αντρέα, πάλι λαμπαρκίνη. Δεν λέω τίποτα. Τέλος, εδώ, μέχρι εντάξει, εδώ. Τώρα πρέπει να φύγω. Πότε θα προλάβω να παίξω τον 8. Βάλτε τώρα. Βάλτε στον δρόμο. Θα τα πρόσεξε τώρα, θα βάλουμε τον 8 αυτά που έχω δώσει μια ξερή. Να δούμε πόσο βγαίνουν. Δεν είναι πολλά έτσι κι αλλιώς. Τώρα θα, δηλαδή σε περιμέναμε τόση ώρα να μας τα πεις. Τώρα θα σε περιμέναμε από να βάλεις κιόλας. Περίμενα, από ελ γκολ γκολ. Περίμενα, από ελ γκολ. Κάτσε ρε αγάπη. Εντάξει, μπορείτε να κλείσετε όλη τα τηλεφωνά σας. Λάξτε να πούμε εδώ πέρα. Okay, σήμερα η εκπομπή ήταν άστα να πάνε. Θα επιστρέψουμε αύριο. Λοιπόν. Ελπίζω να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ο Νίκος δηλαδή, γιατί... Κλουζερέν το έχουμε βάλει. Υπάρχει θέμα. Κλουζερέν. Τι θα γίνει ρε Νίκο. Χίγε γκολ γκολ. Τα κάτσε να τα βάλεις όλα. Ναι, πες μας τίποτα, πες μας τι έχεις. Ας μιλάω μόνη μου, πολύ λογικό. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ο φίλος ο Χρήστος λέει ότι θα μας ακολουθήσει και ευχαρίστως να πάει μαζί μας κουβά. Δεν μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση. Δεν είναι καθόλου σωστή. Δεν ξέρω γιατί μας το λέει. Εγώ δεν είπα τίποτα. Αλλά Χρήστο, άμα θες να ακολουθήσεις τον Νίκο από εδώ, τι να σου πω, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πόσα μα έχει 8. Ο φίλος ο Θοδωρής με ρωτάει γιατί δεν λέω. Γιατί Θοδωρή, τόσες μέρες που λέω. Δεν. Βέβαια και χθες που δεν είπα, πάλι δεν, αλλά παραλίγο. Δεν. Παραλίγο. Παραλίγο. Οπότε Θοδωρή, δεν λέω. Για... Θα το τσεκάρω για καμιά δύο εβδομάδες και βλέπουμε. Αν αλλάξει κάτι, θα λέω. Γιατί ως γνωστόν είμαι και πολύ γκουρού του στοιχήματος. Γκουρού του στοιχήματος. Απλά με έχει μαθει... Εγώ πιστεύω ότι με έχεις φάει εσύ. Εγώ μαρ, γιατί ναι. Σε έχω φάει. Έτσι, γιατί με ρωτάς συνέχεια να πάω στη δική μου τη δόξα, τα δικά μου τα σημεία. Και. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ. Και μετά είμαστε δύσκολα. Δεν μπορώ, δηλαδή. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Παρακαλώ, ρε αγάπη. Αυτό. Σε παρακαλώ. Αυτό πιστεύω. Αλλά και τι να κάνω ρε Νίκο. Και τι να κάνω ρε Γιώργη. Και τι να κάνω. Ξέρεις ότι χθες το βράδυ τώρα που θυμήθηκα. Ναι. Άνθρωπος που κάθομαι από εδώ, από αυτή τη μεριά που κάθομαι εγώ, ξέχασε το Facebook συνδεδεμένο. Ο τρέχες. Όχι. Και ήταν μέχρι το πρωί εδώ ανοιχτό. Ω καλά. Και το είδε ο Σταύρος Κόλκας το πρωί στον αέρα. Live. Λοιπόν, έχω βάλει τα 8 που μην μας πεις και τι έβαλες. Τον 8 που έχω δώσει. Πρόσεξε. Υπήρχε καμιά 1500 απόδοση. 1185,97. Εντάξει. Παίξ το σύστημα. Τι γελάς ρε. Όχι, ευχαριστώ. Ρε, παίξ το σύστημα. Τι σύστημα το βάλω. Βάλε 34. Διάδες, τριάδες, τετράδες. Βάλε 34. Όχι, ξέρω. Νίκο, θεώρησε ότι θα πάρεις 1100, πόσο είναι. Ξέρω. Ξύπνα λίγο. Ξέρω. Εκτός αν βάλεις 1 ευρώ. Ναι. Βάλει ένα πεταμένο, εντάξει. Ναι. Έτσι, ωστόσο τόσο παίζει, δεν παίζει και ποτέ παραπάνω. Τριάδα, τι τριάδε θα πάρω. Πόσα μάτσα είναι. 8. Δηλαδή, ο Νίκος Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή μας λέει στον νέο της πόλης ότι θα βάλει 1 ευρώ σε 8 μάτς που του δίνουν 1100 πόσα. Εντάξει, και ναι. Περιμένει θα τα πάρει. Όλα μαζί, ξέρω. Τίποτα. Αν ακούει ο φίλος Γιώργος. Γελά, Γιώργη. Κοίτα, αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι το δελτίο του χαβαλέ αυτή τη στιγμή, εντάξει. Ναι, ενώ τα υπόλοιπα είναι σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχω φάει μια επιλογή μου. Γιατί είπα, τι έγινε. Χάσαμε μάτς. Φύγαμε στα 7. 8, ναι, 7. Όχι, δηλαδή. Ρε Νίκο. Έπεσε η απόδοση στο 1000. Ωραία, Νίκο. Σκάνδαλο, ποιο έχω φάει. Στο 1000. Τι ρε, όχι, τη Ρόζα την έβαλα. Τη Σταντάρ την έβαλα. Την Άιντραχτ έφαγα. Όχι, εδώ είναι. Μαζί παίζουν. Κοπεχάγη, Βασιλεία, Λάτσιο. Ποια έφαγα, ρε.
Έλα ρε Νίκο, πες μας το χιλιάρικο. Βάλε, βάλε, βάλε. Οχτάδα, 1200. Βάλε, υπάρχει πρόβλημα. Φτάσαμε ταξί. Περίμενα. Πόσα πήγαμε τώρα. Ναι. Πόσα πήγαμε. Ξεπεράσαμε τα 1000. Έβαλα 20 λεπτά. Ρε, δεν τρέπει να το πει. Σε παρακαλώ. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, ρε. Αλήθεια τώρα. Όχι, το εδώ. Φέρω το εδώ. Μα δεν έβαλα τίποτα ακόμα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα βάλω. Α, σου λέω δεν ξέρω τι θα βάλω. Έχω βάλει τίποτα. Δεν έβαλα τίποτα. Οπα. Δεν ξέρω τι θα βάλω. Τι θα βάλω. 1201,57. Έλα, Γιώργη. Κοίτα, αν αύριο έρθεις εδώ με νέο αμάξι, θα έχω καταλάβει ότι τα έχεις πιάσει. Σε διαφορετική περίπτωση είσαι δύσκολα. Θα βάλω 20 λεπτά. Νίκο, αν βάλεις 20 λεπτά. Ναι. Πραγματικά είσαι. Όχι. Μην έρθεις αύριο. Όχι. Ένα ευρώ και ό,τι γίνει. Θα βάλω. Αχ, ανοίχτηκε τώρα. Ανοίχτηκα. Πρέπει να το μοιραστώ αυτό με κόσμο. Θα το μοιραστώ. Πιστεύω ότι δεν. Τα 8 μπορεί να πιάσω τα 4 από αυτά. Ποια 4 αγόρι μου που έχει βάλει. 8 μάτς έβαλα. 1200 απόδοση. 8 μάτς. Δεν είναι τίποτα. Τι να βάλει 16 μάτς. Ναι, χάμος θα γίνει. Έβαλε τώρα όλα τα 8 παρα 5. Ναι. Ωραία, άμα κερδίσει μπορεί επιτέλους να μου πας το δώρο που δεν μου πήρε στην ημίθλιά μου. Αλήθεια είναι αυτό. Στην καθημερινή συνεργάτητά σου. Προς το παρόν. 5 λεπτά και έκλεισα. Καλά, ειλικρινά τώρα. Λοιπόν. Ποιο είναι μήνυμα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν. Κι άμα βγει, βγήκε. Κι άμα βγει, ξύπνησε. Λοιπόν, κλείνουμε. Ξύπνησε, 27 είναι σιγά σιγά. Άντε ρε Νικό, φύγε μας, έχεις κουράσει πάρα πολύ ρε αγόρι μου σήμερα δηλαδή. Ναι, μια ναι. Ταλαιπώρια μόνο σου είσαι. Ναι, ναι, ναι. Πάνε, πάρε το αμάξι Φλίνστον και τα λέμε αύριο, άντε. Πολύ σπρώσα κυκλοφόρουν έξω, γι' αυτό επειδή είναι καλά. Όχι, είναι παλιό. Όχι, είναι καλά. Όχι, είναι παλιό. Παλιό είναι, αγαπητή, είναι χαίρο πολύ. Καινούργιο είναι. Γι' αυτό δεν κυκλοφορούν πολλά έξω. Σου είπα ότι κυκλοφορούν πολλά. Τι λες, μωρέ. Εντάξει, καλά, εσύ. Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ναι, 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 ναι. Μένετε στο Λεπρέκο 4,4 γιατί, γιατί ακολουθεί, τι ακολουθεί. Του ΠΑΟΚ 24. Έτσι. Με. 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 Αγάπη, ο Περλίδη. Εγώ είμαι αυτή. Εγώ είμαι. Έτσι, έτσι. Οπότε, θα πάω παρέα μέχρι και τις 9. Με. Τι με, πάλι την αρχή. Ναι. Λοιπόν, άντε, και Γιώργη. Καλή συνέχεια από εμάς. Ναι. Και μένετε εδώ για τον ΠΑΟΚ 24.